ελληνική δίωξη καταπέλτης περίμενε τους βασικούς κατηγορουμένους που οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα μετά την επιχείρηση της Ελλάς σε Φόδελε και Περαγαλίνους. Η δίωξη αφορά σε ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών με τη χρήση ανηλίκου στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο ισόβιας κάθυρξης όταν η υπόθεση φτάσει στις δικαστικές αίθουσες. Είναι πράγματι μια ιδεχθέστατη κατηγορία, μια ιδεχθής κατηγορία με βαρύτατο αντικειμενικό πρόσημο αλλά και ποινική απαξία. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, με βάση αυτήν την δίωξη, επαπειλείται η ποινή της ισόβιας κάθυρξης για κάποιους από τους κατηγορούμενους. Οι αστυνομικοί εμβρόντιτοι παρακολουθούσαν το ανήλικο αγόρι να κάνει ακόμη και μόνος του συναλλαγές, όπως αποκαλύπτεται στη δικογραφία. Ωστόσο, ο ίδιος και η μητέρα του, που κατηγορείται για παραμέληση υποπτίας, απολογήθηκαν χθες και αφέθηκαν ελεύθεροι. Δεν απειλείται καμία ποινή εις βάρος του ανηλίκου. Ο ανήλικος κάτω των 15 ετών δεν κινδυνεύει, δεν πάβει όμως να δημιουργεί προβλήματα και να βάζει μια ισόβια παρακαταθήκη, μια προσημείωση, μια υποθήκη δηλαδή, για την περαιτέρω μελλοντική του πορεία. Δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου, ΕΚΑΜ Κρήτης και ΟΠ και άλλωσαν ένα πραγματικό φρούριο για να ξεσκεπάσουν την απροκάλυπτη δράση της γνωστής οικογένειας που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή Φόδελε Περαγαλίνων, παραδίδοντας χασίς με το κιλό και κοκαίνη σε βραχάκια μέσα στα σπίτια τους από το μεσημέρι μέχρι το σούρουπο. Ανακατεύχει όλη αυτή τη διαδικασία, δίνοντας αυτό το βαρύτατο πρόσημο της ιδιαίτερα διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών. Αν δεν υπήρχε ο ανήλικος στη δικογραφία, εάν δεν υπήρχε η συμμετοχή του, δεν θα υπήρχε και η επαπειλή της ισοβίου καθρήξεως όσον αφορά τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Περισσότερο δηλαδή θεωρώ ότι η παρουσία του ανηλίκου βαρύνει τους υπόλοιπους κατηγορούμενους παρά τον ίδιο τον εαυτό. Σε κρύπτες στο βουνό που έχουν μαντρώσει μέχρι και το ύψος της θάλασσας, οι αστυνομικοί ξέθαψαν 5 κιλά χασίς και πάνω από 340 γραμμάρια κοκαίνης. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, μια νόμιμη συναλλαγή βαφτίστηκε και μια παρουσία δικαιολογούμενη από μια καθαρά εμπορική δραστηριότητα. Βαφτίστηκε αγορά και πώληση ναρκωτικών ουσιών και θεωρώ ότι με στοιχεία συγκεκριμένα, τα οποία θα προσκομίσουμε κατά τη διάρκεια της ανακριτικής απολογίας, θα αποδειχθεί ότι η παρουσία του στο συγκεκριμένο χωριό ήταν προϊόν της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Τρία από τα μέλη της οικογένειας και τρεις αλλοδαποί πελάτες τους απολογούνται τη Δευτέρα, ενώ ο πατριάρχης της οικογένειας διαφεύγει, διαμηνύοντας ωστόσο ότι έχει πρόθεση να παραδοθεί. Οι περισσότεροι των κατηγορουμένων, ειλικρινά, είναι άνθρωποι άρρωστοι, τοξικομανείς, οι οποίοι είναι συστηματική χρήση επί σειρά ετών. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι είναι πραγματικά άρρωστοι. Αυτό θέλω να το κρατήσει ο κόσμος.